Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τον νέο ο οποίος σκέφτεται να ακολουθήσει την ιατρική, για το φοιτητή της ιατρικής, για τον νέο γιατρό που θέλει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το όραμά του να γίνει ο καλύτερος γιατρός. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αυτό θέλει μια τακτική και οι πληροφορίες που δίνω από την εμπειρία μου ακριβώς αποσκοπούν πώς θα ξεπεράσει τις δυσκολίες σε κάθε φάση αυτής της πορείας, είτε λέγεται πανεπιστήμιο, είτε λέγεται μετεκπαίδευση στην Αμερική, είτε λέγεται πορεία στην ακαδημαϊκή ιατρική ή στην ιδιωτική ιατρική, ούτως ώστε ο γιατρός να είναι πάντοτε ο καλύτερος γιατρός για τον ασθενή του. Η κατάσταση στη φάση αυτή που διανύουμε είναι ενάντια στον καλό γιατρό και χρειάζεται τη στήριξη και από τον ίδιο τον εαυτό, να δίνει περισσότερο χρόνο στον εαυτό του, στην πνευματική του ζωή, και από την πολιτεία να τον προστατεύει από τους κακούς που θέλουν το κακό του γιατρού, διότι ένας γιατρός ταλαιπωρημένος, ένας γιατρός που έχει γίνει κακός γιατρός από την αντίδρασή του στις επιθέσεις των διαφόρων, δεν θα είναι ο καλός γιατρός για τον επόμενο ασθενή του. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να στηρίξουμε και τους νέους γιατρούς και τους γιατρούς τους καλούς που κύριο σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον ασθενή τους. Το βιβλίο αυτό έχει πρακτικές συμβουλές να κρατήσει ο γιατρός την προσωπικότητά του για να μην έχουμε τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν πριν από λίγες μέρες στη Βοστόνη, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που έδειξε ότι το 78% των γιατρών πάσχουν από το σύνδρομο burnout, δηλαδή έχουν αυτοαποξιωθεί, αισθάνονται χάλια, εγκαταλείπουν το επάγγελμα, ένα μεγάλο ποσοστό οδηγούνται ούτε λίγο ούτε πολύ στην αυτοκτονία. Έτσι λοιπόν το βιβλίο θέλει έγκαιρα να ενημερώσει και τον νέο γιατρό και τον μεγαλύτερο στην ηλικία τι να προσέξει και πώς να μπορέσει να ξεπεράσει αυτούς τους κόπελους.